Σε μια σημαντική πληροφορία προχώρησε το ρωσικό μέσο μαζική ενημέρωση Σάβια Προ, καθώ σε άρθρο του αναφέρει πω ο Ιρακινό πρόεδρο ζήτησε από την Τουρκία να σταματήσει αμέσω την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα. Αφού η Τουρκία ξεκίνησε αυθαίρετα μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Κούρδων στο έδαφο του Ιράκ, ο πρόεδρο τη χώρα αντέδρασε αρκετά σκληρά στι ενέργειε του Ερντογάν και το Ιρακινό Υπουργείο Άμυνα απείλησε να χρησιμοποιήσει πάντσιρ κατά των τουρκικών μαχητικών F-16 καθώ και κατά των Μπαϊρακτάρ. Πριν λίγα 24 ώρα, τουλάχιστον τρει άνθρωποι, οι οποίοι ζούσαν σε καταβλισμό για εκτοπισμένου, σκοτώθηκαν στο βόρειο Ιράκ το Σάββατο 5 Ιουνίου από χτύπημα τη τουρκική πολεμική αεροπορία, όπω ανέφερε ο Κελάλη, τέλεχος του κόμματο τη Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν. Η συγκεκριμένη επιχείρηση στον καταβλισμό που φιλοξενούνται χιλιάδες Κούρδοι πρόσφυγες από την Τουρκία σημειώθηκε τρεις ημέρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν προειδοποίησε το Ιράκ ότι η Άγκυρα θα καθαρίσει αυτό τον καταβλισμό. Οι Κούρδοι πριν λίγα λεπτά διέρευσαν ένα βίντεο με χτύπημα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1η και 3η Ιουνίου εναντίον Τούρκων εισβολέων στην περιοχή Εφρίν. Συνολικά 12 Τούρκοι στρατιώτες και 2 μισθοφόροι τρομοκράτες σκοτώθηκαν και 7 άλλοι τραυματίστηκαν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.